Βρήκα νομίζω κάτι την υπόψη σα, οπότε μπορείτε να απαντήσετε για κάποια στοιχεία που έχει προφανώ και με τον Ιωάννη. Για το θέμα των ισολογισμών και τη οικονομική κατάσταση, θα πω κάποια πράγματα, αλλά κυρίω θα μιλήσει ο κ. Ζουμπάνο, που είναι ο λογιστή τη επιχείρηση. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση στα λεγόμενα επιδείγματα, επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου. Καταρχήν, δεν είμαι μέρο του Συμβουλίου τη ΔΕΙΑ. Είμαι αναπληρωματικό μέλος και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μίλησα ως διευθυντής. Διότι ως διευθυντής ο νόμος μου δίνει μάλλον υποχρεούμε εκ των νόμου να εισηγούμε κάποια θέματα. Επίσης, ήθελα να πω το εξής όσον αφορά το θέμα της ΔΕΙΑ και το αν είναι ο διακανονισμός βιώσιμος ή όχι. Είπα αρκετά πράγματα στο συγκεκριμένο συμβούλιο και πολλά από αυτά καταγράφηκαν και στην απόφαση. Ένα από αυτά που είπα είναι ότι η υπηρεσία μας κατέγραψε αληθώς, ακριβώς, το ποσό το οποίο χρωστάει στη ΔΕΗ για την κατανάλωση του ρεύματος. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό, όπως κάναν άλλες υπηρεσίες και όπως ενημερωθήκαμε ότι έγιναν. Άλλες υπηρεσίες δεν απέκρυψαν να γράψουν το πραγματικό ποσό, έτσι, ή αφούσκωσαν τα έσοδα προκειμένου να καλύψουν το συγκεκριμένο ποσό. Εμείς ως υπηρεσία αποτυπώσαμε την πραγματική κατάσταση στον προϋπολογισμό μας. Και αποτυπώνοντας μια πραγματική κατάσταση, είπαμε ότι το θέμα του ρεύματος, της κατανάλωσης του ρεύματος, είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τη ΔΕΙΑ του Δήμου μας, είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα, από την πολιτεία υπάρχει βούληση να καλυφθεί ένα κομμάτι της συγκεκριμένης οφηγής. Αυτό έγινε και με την απόφαση την οποία εμείς επικαλεστήκαμε την επιχορήγηση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές και πάρα πολλά κείμενα και πάρα πολλές προτάσεις για νέους νόμους, οι οποίοι θα οδηγήσουν στη συγχώνευση των ΔΕΙΑ και ούτω καθεξής. Τα γνωρίζετε αυτά, μπορεί να έχουν φτάσει και στη γνώση σας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα η οποία σίγουρα εντός του τρέχοντος έτους θα γίνει πράξη. Και όλα αυτά γιατί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καλούνται οι ΔΕΙΑ να πληρώσουν είναι υπέροχο. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό το κόστος. Όταν λέω δεν είναι βιώσιμο, εννοώ ότι εάν δεν πραχθούν κάποια μέτρα, και μιλάμε τώρα μέτρα, αν δεν υπάρξει βοήθεια από την πολιτεία, δεν μπορεί να ορθοποδήσει καμία ΔΕΙΑ με αυτό το κόστος του ρεύματος. Από εκεί και πέρα, και ο διακανονισμός ο οποίος μπορεί να γίνει, και αυτός, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι βιώσιμος, με την έννοια ότι απλά θα είναι ένας διακανονισμός για να φαίνεται ότι έχει γίνει διακανονισμός και επί της ουσίας και αυτός, από τη στιγμή που δεν μπορεί να καλυφθεί, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της οφειλής που πρέπει να καλύπτεται σαν διακανονισμό, έτσι, είναι και το κομμάτι τον τρεχόμενο λογαριασμό που κάθε μήνα περίπου είναι ένα κόστος τάξης 40.000 ευρώ και αυτό το κομμάτι πρέπει να καλύπτεται. Δηλαδή, πληρώνουμε μία δόση. Μπορεί να είναι εύκολη η πληρωμή μια δόση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πληρώνουμε και τα τρέχοντα και την τρέχουσα κατανάλωση ρεύματος, η οποία θα είναι πιθανόν άλλο τόσο. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, και αυτό δεν είναι βιώσιμο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί. Τώρα, όσον αφορά για την απόφαση της ΔΕΙΑ για να κάνει διακανονισμό, απλά να παρατηρήσω ότι το έκτακτο συμβούλιο δεν έγινε για να πάρει η ΔΕΙΑ απόφαση διακανονισμού. Το έκτακτο συμβούλιο έγινε προκειμένου να αναθέσουμε την δαπάνη της ανόρυξης της γεώτρησης της Μεγιβούς. Ήταν ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ περισσότερο τους πολίτες άμεσα, κυρίως της Μεγιβούς. Και επί τη ευκαιρία βάλαμε και το θέμα του διακανονισμού προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή την τυπική υποχρέωση που έχουμε μέσω της ψήφισης του προϋπολογισμού μας. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι του διακανονισμού και στα όσα αναφέρθηκε ο κ. Μαντάς για το θέμα. Τώρα, να περάσουμε στο κομμάτι των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΙΑ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι επιβεβαιώνω τα λεγόμενα του κ. Μαντάς όσον αφορά τους ισολογισμούς. Ήταν σχεδόν ακριβή τα νούμερα
Η δαπάνη του ρεύματος από το 2020 που οφείλει η ΔΕΙΑ είναι 1.780, δεν είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, είναι 1.780. Είναι κοντά στο 2 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι 2 εκατομμύρια. Έτσι. Και όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα της χρήσης του 2023, η χρήση δεν έχει κλείσει ακόμα. Γνωρίζετε ότι δεν γίνει η χρήση αυτή τη στιγμή του προηγούμενου έτους, πρέπει να κατατεθεί και η φορολογική δήλωση. Αλλά υπάρχουν οι λογιστές της υπηρεσίας, έχουν καταρτήσει μια προσέγγιση αυτής της κατάστασης της επιχείρησης, για την οποία θα μιλήσει ο κ. Μπάρδος τώρα, μετά από μένα. Είναι περίπου η μισή ζημιά από τη ζημιά που καταγράφηκε το έτος 2022. Έτσι, περίπου 430.000 ευρώ ήταν η ζημιά που καταγράφηκε το έτος 2022. Αυτή η ίδια, περίπου η μισή από αυτή, είναι η ζημιά που εκτιμάται ότι θα υπάρξει στις οικονομικές κατά τον ισολογισμό του έτους 2023, ο οποίος θα γίνει μέχρι περίπου το καλοκαίρι, έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, μία μικρή ανασκόπηση όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το 2020 πρώτη φορά με αποκορύφωμα την αύξηση που υπήρχε το 2022. Κατόπιν από τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, το 2023 υπάρχει μία μικρή μείωση και ίσως μία ακόμα μεγαλύτερη μείωση θα υπάρξει το τρέχον έτος 2024. Η παρατήρηση είναι η εξής. Η ΔΕΙΑ ουσιαστικά έχει έσοδα από την πώληση του νερού, την πώληση υπηρεσιών ύδατος. Και οι δαπάνες της, εκτός από κάποια έργα που κάνει και την ιστοδοσία της, έτσι είναι και κάποιες υποχρεώσεις που αφορούν κάποιους επαγγελματίες με τους οποίους συμβάλλει την υπηρεσία και να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις που έχει από πλευράς προμηθειών και υπηρεσιών. Διανύσαμε μία περίοδο, μία τριετία, η οποία ήταν αρκετά δύσκολη. Συνοψίζοντας, το 2020 ξεκίνησε η περίοδος της πρώτης καραντίνας, η οποία δυστυχώς αποτυπώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΙΑ. Θα δείτε ότι το έτος 2020 είχαμε μείωση των βεβαιωμένων εσόδων της ΔΕΙΑ. Τα βεβαιωμένα έσοδα της ΔΕΙΑ είναι η κατανάλωση του νερού. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κάποιος γιατί η περίοδος της καραντίνας δεν κινούνταν, ο κόσμος δεν έρχονταν στην περιοχή μας, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ετεροδημότες. Έτσι, το κομμάτι του πρώτου εξαμήνου είχε, θα έλεγα, και 30% μείωση στη βεβαίωση των υποχρεώσεων των πολιτών απέναντι στην ΔΕΙΑ και το δεύτερο εξάμηνο το ίδιο. Έτσι, λίγο καλύτερα βέβαια λόγω του ότι κατά το καλοκαίρι τα μέτρα αυτά κάπως είχαν περιοριστεί. Τα πράγματα καλυτέρευσαν το επόμενο έτος, το 2021, που πάλι υπήρχε καραντίνα, αλλά επειδή ήταν κάπως πιο χαλαρή, παρατηρήθηκε μία αύξηση στα έσοδα της υπηρεσίας που προέρχονταν από τη βεβαίωση των κυβικών κατανάλωσης ύδατος και φτάσαμε το 2022, στο οποίο είχαμε μία έκρηξη των εσόδων. Και η έκρηξη αυτή οφείλοντας στο γεγονός ότι θυμάστε ότι ήταν μια χρονιά στην οποία είχαμε πάρα πολύ τουρισμό, είχαμε πάρα πολύ κίνηση, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί ο κόσμος πιεσμένος από την κατάσταση βρήκε διέξοδο στις διακοπές. Δυστυχώς αυτή η καλύτερη, αυτές οι προϋποθέσεις δεν ίσχυσαν και στο ρεύμα, το οποίο αυξήθηκε πάρα πολύ το 2022 και πάμε τώρα στο 2023, στο οποίο είχαμε μία κάμψη στις βεβαιωμένες οφειλές της υπηρεσίας μας, μία μικρή κάμψη και η αντίστοιχη αύξηση στο ρεύμα, η οποία ήταν μικρότερη, μας έφερε στο αποτέλεσμα που εκτιμούμε που είναι περίπου στις 190.000 ζημιά. Επί των οικονομικών καταστάσεων πιο συγκεκριμένα θα σας μιλήσει ο κ. Μπάρδας να σας αναλύσει όλες αυτές τις δαπάνες της υπηρεσίας που αφορούσαν τα τελευταία αυτά έτη. Ωραία, ευχαριστούμε κ. Μπάρδας. Θα ήθελα, το 2020 η ΔΕΙΑ έκανε μια μελέτη βιωσιμότητας και μείωσε το τέλος το 80% που είχε
μπει όταν ιδρύθηκε η ΔΕΗΑ. Παράλληλα μετά έκανε μια αύξηση του 70% περίπου για την έβριθμη λειτουργία. Και η διαβεβαίωση ήταν ότι όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι να το δούμε, μπορεί να μην δοθεί και η απάντηση σήμερα, αλλά είναι ένα θέμα και ερώτημα. Όμως κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω το εξής. Από το 2020, 2021, 2022 και 2023 μέχρι τώρα που μιλάμε, άκουσα για το ρεύμα. Αυξήθηκε το ρεύμα. Η ΔΕΗΑ αυτά τα χρόνια, 2020, 2021, 2022, πλήρωνε τους λογαριασμούς του ρεύματος σε αυτά που ήταν προαύξησης. Δηλαδή, πληρώναμε ένα μέρος του ρεύματος, του λογαριασμού του ρεύματος, ή δεν πληρώναμε τίποτα. Και πληρώσαμε, ήρθαν και μαζευτήκαν όλα αυτά και μας έκανε το χρέος το 1.700 προς ΔΕΗ. Γιατί θα μπορούσε η ΔΕΗ να έχει πληρώσει τα συμβατικά αυτά που ήταν προ το 20, όπως ήταν το 18, το 19, το 16, το 15 κτλ. Και να είναι αυτή η αύξηση, η οποία μπορεί να ήταν με την αύξηση του ρεύματος 200.000, 150, 250, δεν ξέρω τι. Έχει πληρώσει καθόλου ΔΕΗ το 20, 21, 22, 23 ρεύμα. Αυτό, ευχαριστώ. Ελέγχο, Βασίλη. Λοιπόν, δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή πάνω μου για να, μαζί μου για να σας, δω, να σας πω πόσο ρεύμα έχει πληρωθεί, αλλά έχει πληρωθεί κάποια ποσότητα των οφειλών όσον αφορά το ρεύμα. Δεν έχω στοιχεία πόσα, πόσο ακριβώς. Μπορώ να απαντήσουμε κάποια άλλη στιγμή, να τα συγκεκριμένουμε αυτή.